για σας. Σήμερα θα δούμε το Pray for the Gods. Έχω προσπαθήσει να κάνω πάρα πολλές λήψεις. Είναι σε early access το παιχνίδι. Η συγκεκριμένη έκδοση που έχω αυτή τη στιγμή είναι η 05006. Λογικό, όταν βγει το βίντεο θα έχουν βγει και πιο καινούργιες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη, όχι, έχει κάποια κολληματάκια, ενώ παίζω ως παίχτης δεν έχω ιδιαίτερα θέματα και ιδιαίτερα κολλήματα, κάτι ψιλοκολληματάκια και κάτι ψιλογκλίτσεις, ok, για το δοκίμασα λίγο να δω τι γίνεται επειδή είναι early access, αλλά στην προκειμένη φάση μου έχει καταστρέψει το recording, δεν μπορώ να γράψω σε ξεχωριστό αρχείο την κάμερα, δεν μπορώ να γράψω σε ξεχωριστό αρχείο το παιχνίδι, τρώει σκαλώματα, καταναλώνει πολλούς σπόρους ανεφλούγου. Λοιπόν, οπότε, όλα μαζί, ενωμένα, νοικοκυρεμένα, OBS, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω δοκιμάσει λιγάκι, έχω παίξει λίγο. Θυμίζει πολύ από την πείρα που έχω ο Shadow of the Colossus. Έχει κάποια κύρια χαρακτηριστικά του Shadow of the Colossus και έχει και κάποια κύρια χαρακτηριστικά από άλλα παιχνίδια. Έχει κάποια χαρακτηριστικά από, από το Zelda, το τελευταίο του Breath of the Wild, όπου τα όπλα μας σπάνε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργια με τα resources που μαζεύουμε. Αλλά σπάνε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κρατάμε. Αλλιώς δεν έχει κάτι ιδιαίτερο εμφανιστικό, έχει δικό του art style. Ως story είναι λιτό, διαλόγους δεν θα ακούσουμε εύκολα στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε τώρα που βλέπετε το παιχνίδι, είναι, μας λέει ότι είναι στο early access και το version. Οπότε πάμε να δούμε λίγο από το παιχνίδι και στο τέλος τα συμπεράσματά μας και να μου πείτε τα δικά σας μετά. Το παιχνίδι δεν μας λέει τίποτα από lore. Ίσως επειδή είναι early access δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως μας πετάει σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον χωρίς να μας λέει τίποτα. Τώρα έχει μια τύπου επική μουσική, η οποία με το που ξεκινάει το gameplay σταματάει. Και έχουμε μόνο τους περιβαλλοντικούς ήχους. Και σιγά σιγά θα μας δίνει κάποια tips για το τι μπορούμε να κάνουμε με το χειριστήριό μας. Κάτω δεξιά βλέπετε τρία εικονίδια. Ένα είναι φωτιά, ένα είναι ένας άνθρωπος σε ένα στρώμα σε εμβριακή στάση και από πάνω μια μπριζόλα. Η μπριζόλα είναι το hanger. Ο άνθρωπος αυτός είναι το πόσο κουρασμένοι είμαστε και κάτω είναι η ζέστη που έχουμε. Κυρίως το παιχνίδι είναι σε τέτοιο περιβάλλον με χιόνι και κρύο. Και ακριβώς απάνω που μας λέει, νομίζω select, δεν θυμάμαι, είναι το inventory μας που πατώντας το. Το αντίστοιχο select που υπήρχε τα πιο παλιά gamepads, μπαίνουμε στο inventory, όπου εδώ μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Εάν έχουμε πάρει χάρτη, δεν βλέπουμε χάρτη εάν δεν έχουμε πάρει χάρτη. Θα σας πω εδώ ότι παίζω με χειριστήριο, δεν θέλω να δοκιμάσουμε κωδικό πληκτρολόγιο και κάπως έτσι μας βγάζει τα controls, κάτι σαν tutorial. Το πρώτο κομμάτι και το πρώτο boss είναι ένα είδος tutorial. Αριστερά βλέπουμε όταν κάτι ανεβαίνει, έχει πράσινο κεφαλάκι προς τα πάνω, σημαίνει ότι ανεβαίνει η κούραση, η πείνα, το στάμινα. Λοιπόν, το κεκλάκι που μας έβγαλε πριν, αυτό εδώ, το κέντρο του που έχει και μια καρδιά προφανώς είναι το health μας, η ζωή, να το πούμε έτσι στα ελληνικά, και το γύρω γύρω κεκλάκι, το κεκλάκι γύρω του είναι το stamina. Έχουμε μουσική στο παιχνίδι προς το παρόν, σε ό,τι έχω δει, μόνο όταν παίρνουμε αυτές τις μάσκες, όπου κάθε τρεις μάσκες μπορούμε να κάνουμε upgrade το χαρακτήρα μας. Και όταν συναντάμε κάποιο boss.
Λοιπόν. Και κάπως έτσι ρίχνουμε τους αντιπάλους, τα bosses. Όχι τα όσους τους αντιπάλους, μόνο τα bosses. Έχουν κάποια τέτοια πράγματα πάνω τους. Τους δείχνουν. Μας δείχνει το παιχνίδι. Το κοινό που υπάρχει εκεί μέσα. Λοιπόν... τα bosses είναι σαν τους κολοσσούς από το Shadow of the Colossus. Ένα τεράστια... όντα. Τα οποία τα συναντάμε τέλος πάντων στο παιχνίδι. Έχουμε hook, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτό όταν δεν κολλάει. Και με τέτοιους τρόπους βρίσκουμε το χάρτη, τους χάρτες μας. Πηγαίνοντας σε τέτοια ιερογλυφικά, που αυτό σημαίνει ότι είναι ο χάρτης μας, και βρίσκοντας χάρτη, κομμάτια χάρτη ως loot. Αλλιώς δεν βλέπουμε χάρτη. Όσο πιανόμαστε από κάπου πέφτει το στάμινα, κλασικά όπως το Shadow of the Colossus. Με ξέρω ότι λαμπηρίζει, μπορούμε να το λουτάρουμε και μας βγάζει το interact από κάτω. Βρίσκουμε πράγματα τα οποία βοηθάνε στο να ανέβει, να μειωθεί η πείνα μας, πράγματα που βοηθάνε στο να αυξηθεί η ζωή μας ή στο να ζεσταθούμε. Ακόμα και κάποια potions το κάνουν αυτό. Όταν κοντεύει να τελειώσει ο σταμινά μας, ακούμε αυτόν τον ήχο που ακούσατε πριν λίγο. Αυτό το ντουν. Τώρα περιμένετε. Αυτόν τον ήχο, όταν κοντεύει να τελειώσει, και μόλις τελειώσει, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ξεκινάει από την αρχή. Υπάρχει full damage. Και μια και είμαι εδώ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να κάνουμε μια εξήγηση εδώ για το παιχνίδι. Ανοίγω ενωμένο τώρα να δούμε. Λοιπόν, έχουμε μια τυπική πονοκλέα που έχει τρία αστέρια μέγιστο. Μαζεύοντας resources από το περιβάλλον μας, μπορούμε να κάνουμε upgrade. Όπου μας λέει το επόμενο upgrade, δηλαδή το επόμενο αστεράκι, τι μας προσφέρει. Ας πούμε εδώ πέρα στο chest μας προσφέρει παραπάνω defense, περισσότερη αντοχή στο κρύο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Και πάει αντίστοιχα. Λοιπόν, σίγουρα, επειδή έχει και πολλά slots εδώ, θα βρούμε και άλλα armor sets, σίγουρα. Εδώ είναι το κλασικό inventory μας, όπου αποθηκεύουμε ό,τι μαζεύουμε, εκτός από τα κομμάτια τα οποία γίνονται απευθείας, τα οποία είναι μόνο για upgrade στην πανοπλία μας. Ή γενικά σε όλο το καλό. Μπορεί να φοράμε πάνω μας. Λοιπόν, και μας δείχνει στο τι χρησιμεύει το καθένα. Π.χ. αυτά τα μούρα, να το πούμε έτσι, είναι για να καλύψουμε την πείνα. Αυτά τα ξύλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε επί τόπου για να ανάψουμε μια φωτιά, να τα χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο μέρος, σαν bonfire ένα πράγμα. Είναι όπου εκεί μάλλον γίνεται και το save, από όσο έχω καταλάβει, και πάλι ανάβει μια φωτιά και ζεσθενόμαστε, ή να φτιάξουμε βέλη, όπλο, τόξο, hook, grappling hook. Εδώ είναι το grappling hook, μπορούμε να έχουμε ως 3, τα τόξα μας και τα βέλη μας αποθηκεύονται εδώ, και εδώ τα melee weapon μας και ο χάρτης. Αυτά ως τώρα. Πάνω δεξιά, λάθος, εδώ πάνω δεξιά, βλέπετε το health μας και το stamina μας στην προηγούμενη περίπτωση που έχουμε πατήσει το pause, και ακριβώς από πάνω αυτά τα relics που μαζεύουμε, που μόλις μαζέψουμε άλλα 2 και γίνουν 3, θα μπορούμε να κάνουμε upgrade το χαρακτήρα μας. Αυτά στο παρόν. Πάμε για το πρώτο boss. Είναι τόσο γρήγορο γιατί ουσιαστικά το πρώτο boss είναι tutorial, πως ρίχνουμε τα bosses, πως δουλεύουν τα bosses. Όταν πάμε κοντά σε αιστεία φωτιάς, όπως βλέπετε, ανεβαίνει. Το κονίδιο της φωτιάς, τέλος πάντων, όπου δεν στενόμαστε. Και τώρα κάνουμε wake το πρώτο boss.
πολύ σαν το Colossus. Τώρα θα έχουμε και λίγο μουσική, λίγο ambient. Για όσους έχετε παίξει το Colossus, όλο αυτό σίγουρα σας φαίνεται γνωστό. Το συγκεκριμένο μου θυμίζει και ένα boss από το Colossus. Όλο που το έχω παίξει, έχω δει αρκετό στο YouTube. Το συγκεκριμένο θα μπορούσαμε να ανέβουμε και με τον grappling hook. Αλλά δεν το ξέραμε. Βασικά το ήξερα, αλλά προτίμησα να σας το δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο το πρώτο που κάνουμε damage. Ανάβει κάπως έτσι. Όσοι έχετε παίξει σαν τον Colossus, θυμάστε ότι σε τέτοια στα αντίστοιχα σημεία σαν τον Colossus βάζουμε το σπαθί μας, καθόμαστε το σπαθί μας. Τώρα απλά χρησιμοποιούμε αυτό το μηχανισμό. Μιας και τα όπλα φτύρονται. Τρίτη φορά καταστρέφεται αυτό το σημείο και πάμε και μαυρίζει και όλες οι βγάζει αυτό το μαύρο σκόνη και πάμε στο επόμενο. Το οποίο ανάβει, στην προηγουμένη περίπτωση μας ανάβει νωρίτερα, επειδή έχω παίξει κι άλλο ένα boss, μας ανάβει λίγο όταν φτάνουμε κοντά. Αν δεν φτάσουμε κοντά, δεν μπορούμε να το δούμε. Φανταστείτε να κρέμεστε από ένα τέτοιο πλάσμα και να μην ξέρετε που είναι το επόμενο σημείο για να το δείξετε. Επίσης, αν αρχίσει να κουνιέται, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε interact με το πρώτο του σημείο, μπορούμε να το ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό. Με την κάμερα ακόμη το παιχνίδι και με το χειρισμό. Ωραίες ώρες να κολλήσουμε κάπου ή η κάμερα να μπει μέσα στον εχθρό μας. Επίσης εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, να ας πούμε τώρα δεν κρατιόμαστε, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα που θα πεθάνουμε, εντάξει. Επειδή δεν θέλω να ανεβαίνω από την αρχή από το πόδι, βολεύει αυτό για να μπορούμε να ξανανεύουμε στο τέτος που πέσουμε. Όπως βλέπετε, επειδή γύρισε έτσι, πάει σαν γαβούρι, δεν προχωράει κανονικά, δεν γυρνάει κανονικά κάπως εκεί που θέλουμε. Και επειδή γυρνάει η κάμερα, μας αλλάζει το χειρισμό, κάτι σαν τα tank controls.
Συνήθως ό,τι πεθαίνει πετρώνει, να ξέρετε. Πετρώνει, παγώνει, κάπως έτσι. Εδώ είναι κάτι σαν το home base, οπότε καταστρέφουμε κάποιο boss. Μας φέρνει εδώ ο λύκος. Δεν ξέρω ακόμη τι ρόλο βαράει ο λύκος, ούτε κάποιο story. Έπαιξα και μέχρι το επόμενο boss εγώ, για να δω τι είναι όλα κομπλέ. Βασικά, και γιατί έκανα record. Αλλά, ναι. Λογικά, κάποια στιγμή και μετά θα μας δείξει κάτι από το story του. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ότι έχουμε τρεις κολοσσούς, πέντε κολοσσούς. Ο κεντρικός που ανάβει είναι αυτός που μόλις ρίξαμε, θα σβήσει τώρα και μας μένουν άλλοι τέσσερα. Θα ανάψει ο επόμενος στόχος μας, αφού πρώτα μας βγει ένα σημάδι στον ουρανό για την περιοχή του, την περιοχή που βρίσκεται. Δεν είναι όπως σαν το δω κολόσους, μας έδειχνε το σπάθι που θα πάμε. Αυτό είναι βολικό γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε καθόλου χάρτη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βρω, μπορεί να μην βρω καθόλου κομμάτια χάρτη. Οπότε έτσι θα ξέρω προς τα που να πάω στο περίπου, χωρίς να χρησιμοποιήσω χάρτη. Λοιπόν, και αυτό ήταν το tutorial ουσιαστικά. Τώρα για να δούμε άλλο ένα κομμάτι, τώρα θα μαζέψουμε και το δεύτερο κομμάτι του tutorial. Να πάρουμε τόξο και βέλη. Και να κάνουμε ένα mini tutorial για το πώς δουλεύει το τόξο και τα βέλη. Και άλλο ένα αντικείμενο. Αυτό εδώ. Το silk cloth. Τώρα θα μου λέγατε στην αρχή λογικά, θα με ρωτάγατε, Χρήστο, πώς γίνεται να σου θυμίζω και γνώμη παιχνίδι Breath of the Wild, μόνο επειδή καταστρέφονται τα απλά? Όχι, γιατί χρησιμοποιεί και αυτό εδώ το μηχανισμό του Breath of the Wild, το οποίο κάνει glide με το sail cloth. Προχωράει στον χώρο, το οποίο στο μέλλον θα μας χρησιμεύσει. Θα το αφήσω εδώ το παιχνίδι. Έτσι, μια πρώτη γεύση, έτσι λίγο let's play είναι το βίντεο. Άκοπο, δεν χρειάζεται να κόψω κάτι, έτσι ένα 20 λεπτάκι. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο αν σας άρεσε, εμένα μου άρεσε το συγκεκριμένο. Παρόλο που δεν μου δίνει πολλά, πιστεύω ότι μέσα από το gameplay του θα καταλάβουμε το ότι γίνεται. Οπότε, γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε, αν έχετε παίξει κάποια από τα παιχνίδια ή κάποια από τα παιχνίδια που δανείζεται χαρακτηριστικά. Πώς έχω συναντήσει ως τώρα, χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά από το Shadow of the Colossus, το προφανέστατο λόγο των bosses, λίγο από το Breath of the Wild και κάποια μικρά σημεία από το Dark Souls. Εγώ δεν έχω παίξει τα δύο πρώτα λόγω ότι δεν βγαίνουν στην πλατφόρμα του PC, Shadow of the Colossus και Breath of the Wild. Οπότε, αν τα έχετε παίξει, πείτε μου αν σας θυμίζει κάτι, αν σας αρέσει αυτό το κομμάτι που είναι κενό, δεν έχει καθόλου ήχο, υπάρχει μια απομόνωση, δεν έτσι όπως βλέπουμε το παιχνίδι ως τώρα, κάπως έτσι το έχω δει και εγώ για άλλο ένα μισάωράκι που έχω παίξει extra, δεν βλέπουμε καθόλου NPCs, μόνο αντιπάλους, εχθρούς,
τίποτε άλλο και τα bosses. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω στο μέλλον, αν θα δούμε κάτι άλλο. Αυτό. Λοιπόν, οπότε, πείτε μου αν σας αρέσει, like αν σας αρέσει το βίντεο, dislike αν δεν σας άρεσε και πείτε μου και γιατί. Κάντε εγγραφή αν δεν είστε εγγεγραμμένο στο κανάλι, ώστε να μαζευτούμε πολύ. Και ένα καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν βγαίνει νέο βίντεο ή πρόκειται να κάνουμε live stream. Αυτά. Σας αφήνω, θα εμφανιστούν διάφορα βίντεο. Εγώ φεύγω, γιατί είναι η ώρα να πάω να πιέσω δουλειά. Γεια. Yeah.